Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 παρά για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Βέβαια, δεν είχαμε πολύ ποδόσφαιρο. Είχαμε πιο πολύ κουβέντα σε δικαστικές αίθουσες και στη Βουλή των Ελλήνων αναφορικά με το αύριο του ελληνικού ποδόσφαιρου. Αλλά έχουμε και μεταγραφές. Σήμερα είναι τελευταία ημέρα. Κλείνει το παράθυρο των χειμερινών μεταγραφών. Ήδη έχει κινηθεί και η ΑΕΚ με την επιστροφή του Αραούχο, αλλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφερε τον Καφού και είναι πρώτον πυλών. Υπάρχει μια διμφημολογία, όπως έχει ήδη πατήσει το πόδι του στην Αθήνα, και ο Εμρέ Μορ, ο Τούρκος ακραίος επιθετικός. Θα το δούμε εδώ μαζί. Έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οπότε πάμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά τα λες. Βλέπω θα γίνουν προσθήκες. Ναι. Θα κινηθούν τώρα, γιατί μετά είναι η διαδρομή μέχρι το καλοκαίρι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, τελική ευθεία. Γενικά όλες οι ομάδες κάτι θα προσφέρουν, και μεγάλες όπου έχουν ανάγκη θα δημιουργήσουν κατάσταση μεταγραφών. Έτσι. Ακριβώς. Θα λοιπόν, έχει ενδιαφέρον πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ να πω, γιατί μένουν και τα βίντεο, ότι ο Νίκος όταν κλήθηκε να σχολιάσει την Δευτέρα τα όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, πόλεμο ανακοινώσεων και όχι μόνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και ποια θέση θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, είχε πει ότι θα πρέπει χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης με τα χαστούκια να μπει στην Επιτροπή. Και την άλλη μέρα πέρασε νόμος, τροπολογία στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία πλέον δεν θα τιμωρούνται με την πλέον εξοδοτική ποινή του υποβιβασμού οι ομάδες για αντίστοιχες περιπτώσεις. Βέβαια, αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλώς. Μας ζαλίσανε. Καλώς ο Κωστάκη. Οι δικηγόροι μας ζαλίσανε. Έτσι το χαρτί αλλιώς το αυτό, όχι το Ξάνθη το γήπεδο, όχι τα στημένα, όχι ο Σαβίδης. Εντάξει, θα δούμε και λίγο μπάλα. Βλέπω μπάλα, δεν βλέπουμε. Ναι. Δεν βλέπουμε. Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θέλουν καλύτερες εντεκάδες. Θέλουμε καλύτερους παίκτες. Ο Σαβίδης δεν κουνήθηκε πολύ στις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Καφού, εντάξει, δεν έδωσε και κανένα παίκτη. Έδωσε όμως τον Ποτένθε, ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε, μία ή άλλη είναι οι ομάδες. Το ΠΑΟΚ δεν είχε τεφορμέ. Να πω ότι χάθηκε από τη ζωή, έφυγε από τη ζωή ως καλός παίκτης του Όφη, ο οποίος τον ο Νίκος τον είχε παίκτη. Ο Παπαδόπουλος έξω αριστερά, ο σκόρερ, στα 70 του, μας άφησε χρόνους. Είναι πλήγμα για το ποδόσφαιρο της Κρήτης και για τον Όφη, έτσι, γιατί ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ο Νίκος τον είχε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έξω αριστερά, ο Παπαδόπουλος, 70, έφυγε από τη ζωή και πρέπει να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ακριβώς, στην οικογένεια του Όφη. Τα συλληπιτήρια μας και στην οικογένεια του Όφη και βέβαια στην οικογένειά του. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις αναλύσεις και των μεταγραφών, γιατί επέστρεψε, είπαμε, σήμερα ο Αραούχο, βγήκε κόσμος στο αεροδρόμιο, έφτασε ο Καφού, έρχεται ο Εμρέ Μορ για τον Ολυμπιακό. Να περάσουμε έτσι, να δούμε όλο το story, τι μεσολάβησε μέσα στην εβδομάδα με το γνωστό θέμα της πολυδιοκτησίας Ολυμπιακού και, συγγνώμη, ΠΑΟΚ και Ξάνθης, ποιες ήταν οι αντιδράσεις μέσα στη Βουλή, τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, τι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ποιο είναι το δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και να επιστρέψουμε. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει άμεσα προκειμένου να βγει από το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει το ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται ότι έχουν αποφασιστεί εδώ και καιρό. Ήδη ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ήδη στην Ελβετία για συνομιλίες με αξιωματούχους της UEFA και της FIFA που γνωρίζουν την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και καιρό. Ανακοινώθηκε ότι κλιμάκιο από τη χώρα μας μεταβαίνει στην Ελβετία προκειμένου να συζητήσει διεξοδικά με τον επικεφαλής της UEFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Φορετικά, ελληνικοί σύλλογοι θα αποκλειστούν από κάθε διεθνή διοργάνωση και οι ιδιοκτήτες τους θα αποκλειστούν από τα πολλά έσοδά τους. Στην περίπτωση
που το άρρωστο αυτό κλίμα συνεχιστεί επί Μακρόν, θα αναγκαστούμε ως ίστατη λύση να διακόψουμε αμέσως τη Super League, γιατί είναι καλύτερα να μην έχουμε κανένα πρωτάθλημα παρά να έχουμε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έχουμε σήμερα. Οι πρόεδροι των δύο ομοσπονδιών θα προσκληθούν προσωπικά για να συντάξουν μαζί μας ένα μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο ανάταξης και επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή τη φορά μη σας φοβίζει, κύριε Τσίπρα, η λέξη. Με διεθνή υποστήριξη, λοιπόν, και με τεχνική βοήθεια, θα ξεκινήσει η ανασύνταξη του αθλήματος. Και αν οι παράγοντες, αν οι ίδιοι οι παράγοντες, και νομίζω ήμουν πολύ ξεκάθαρος στη χρονική διορία την οποία έδωσα, δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αυτοκάθαρσης, θα αναγκαστούν οι ίδιοι, με δικιά τους ευθύνη, να υποστούν απώλεια εσόδων και κύρους. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επιχείρησε αρχικά να βάλει στο κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν τον διακρίνω εδώ, τον κύριο Αυγενάκη, το φάντασμα που πλανιέται πάνω από το χώρο του ποδοσφαίρου και της χώρας τις τελευταίες μέρες, όπως εύστοχα είπε ο Χλήτης Τσακαλώτος. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω κόντρα στο ρεύμα και να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στον κύριο Αυγενάκη. Πολύ απλά, γιατί αυτούς τους άθλιους χειρισμούς, ας μην γελιόμαστε, δεν έχει την ευθύνη για αυτούς ο Αυγενάκης. Την ευθύνη αυτή την έχει ο κύριος Μητσοτάκης και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λοιπόν ο Αυγενάκης. Υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό του κράτους. Εσείς δεν μας λέγατε ότι θέλετε με αυτό το επιτελικό κράτος όλες οι κρίσιμες αποφάσεις να παίρνονται από εσάς? Τώρα γιατί ρίχνετε το μουτζούρι στον υφυπουργό σας? Η δυσφορία που επικρατεί στο Μαξίμου για τους χειρισμούς του Λευτέρη Αυγενάκη επιβεβαιώθηκαν και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, που δεν έκανε αναφορά στον Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος δεν ήταν στα υπουργικά έδρανα. Το κλίμα είναι ιδιαιτέρως βαρύ και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο κλιμάκιο που θα μετέβει στην Ελβετία πιθανότητα δεν θα μετέχει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Δεν είναι λίγοι οι υπουργοί αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ρίχνουν τις ευθύνες στον Υφυπουργό Αθλητισμού για όσα έγιναν τα τελευταία 24 ώρα και έφεραν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Κίνδυνος για τιμωρία από FIFA και UEFA δεν υπάρχει, αφού ο Πρωθυπουργός σεβάστηκε το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και ουσιαστικά με το μνημόνιο του ποδοσφαίρου που θέλει να φέρει έδωσε τα κλειδιά στους παγκόσμιους φορείς που ουσιαστικά το διοικούν. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για λόγους ευθυξίας υπέβαλε ο Γεράσιμος Διονυσάτος μέσω επιστολής του στον Βαγγέλη Γραμμένο. Υπενθυμίζεται ότι ο Γεράσιμος Διονυσάτος είχε βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν τονίσει ότι ο γιος του εργάζεται στο κανάλι ιδιοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν, τα είδαμε σε ένα βίντεο συνοπτικά. Να πάμε τώρα, ξέρω ότι Κώστα θέλεις να κάνεις σχόλιο, αλλά λέω να πάμε τώρα αμιγώς ποδοσφαιρικά. Ή όχι. Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Άντε πέτατο, πέτατο. Άντε. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, άμα τους πετάξεις μια μπάλα, νομίζω ότι ήρθε από το UFO. Από το πλανήτη Άρη. Τι μπάλα, τι είναι άμπαλη και ίδιο. Τέλος πάντων, ας δούμε τα... Αλλά ο Πρωθυπουργός είναι και τότε να μην καταλαβαίνεις από την επιλογή του και μόνο. Δεν τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μπάλα. Έχουμε Αγγλία. Έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε... Ακόμα Λάβα, έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα, μην μου ξεκινάς ανάποδα. Εγώ παρακολουθώ και τη Β' και τη Γ' εθνική, πάω ναι. Καβάλα Τρίκαλα να δω μπάλα, πάω σε καμηλές κατηγορίες, βλέπω παίχτες και πάμε στην μπάλα, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στην μπάλα. Πάμε στις μεταγραφές. Επιστροφή Αραούχο. Επέστρεψε μετά Βάιον και Κλάδων με κόσμο. Σχετικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εδώ βλέπουμε τι είχε πετύχει ο Ραούχο στις δύο προηγούμενες θητείες του στην ΑΕΚ. Ιανουάριο του 17 με Ιούνιο του 17, 21 συμμετοχές, 9 γκολ, 6 ασίστ. Τις ασίστ τις έχετε βάλει για να εκνευρίζετε τον Αλέφαντο.
Αύγουστος του 17 με Ιούνιο του 18, 39 συμμετοχές, 14 γκολ. Συνολικά στην ΑΕΚ μετρά 60 συμμετοχές, 23 γκολ, 11 assist. Ας κρατήσουμε τα γκολ, δεν είναι λίγα. Όχι, πού έπαιζε ο Αραούχο τώρα? Λας Πάλμας, Β' κατηγορία Ισπανίας, 3 συμμετοχές. Πέτα τον στον υπόνο μου κατευθείαν. Όταν έπαιζε στη Λα Πάλμας, ναι. Στον υπόνο μου, τι ναι. Ασχολείς. Τι μα... Αραούχο τώρα ναι. Μου. Λα Πάλμας τώρα τελευταία. Ναι. Η κατηγορία Ισπανία, Λα Πάλμας. Λας Πάλμας. Μόνο αυτό θα του πω στο αεροδρόμιο. Ναι. Έλα ρε πάρε δρόμο. Εντάξει. Και πήγαινε στη μειχτή ανθρωπότητος. Αν σε πάρουνε, θα του στείλω αντιαβασούλ. Πάντως και τις δύο φορές που ήρθε και έπαιξε, από τη Λας Πάλμας ήρθε. Δηλαδή αυτό εντάξει, το παιδί πηγαίνω, μπάλα, έρχεται Λας Πάλμας ΑΕΚ. Δηλαδή έρχεται ο Αραούχο, έρχεται ναι. Ο Κασάν. Έρχεται ναι. Ένας από όλους αυτούς. Κασάν. Έχει παίξει πουθενά μπάλα καλή, να πούμε ρε. Μπράβο. Χαμένη δύο χρόνια. Παιδιά, σώστε μας στην Ελλάδα να βγάλω κανένα ονοματάκι, να πάρω κανένα φράγκο. Δεν κάνουν αυτοί έτσι. Τώρα. Ξανάρχονται σε ομάδες, τους παίρνεις. Ναι. Δεν τους παίρνεις, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως... Καλύτερα ο κόσμος να δει ένα καινούριο, mm-hmm. Ένα νέο παίχτη, ότι πήρα τον τάδε, τώρα βγαίνει, κάνει. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ποτέ να έχει και τα προσόντα να δει, να αρέσει ο βέβαιος. Πάει να δεις τώρα τον Κασάμι. Ναι. Και σου λέω εγώ τώρα ο Κασάμι, ναι. Τα 100 μέτρα τα κάνει σε δύο χρόνια. Ναι. Σε δύο χρόνια. Από τότε τους τα έλεγα. Δεν σ' αρέσει με Μπουχαλάκη, δίδυμο. Από τότε τους έλεγα, ναι. Σε δύο χρόνια τα κάνει. Ναι. Ο Μπουχαλάκης παίζει σαν το σχόλιο με τον Κοτρίδη μπαλά. Ξέρω εγώ να ζει ο Κοτρίδης, μάλλον. Δεν ξέρω. Ο Κασάμι δεν ζει, ναι. Ο Κασάμι λένε ότι θα έρθει το καλοκαίρι, όχι τώρα. Τι καλοκαίρι, καθόλου μην έρθει. Δεν τον κάνεις τώρα. Τον Κασάμι τώρα. Ναι. Πάρε στο καλοκαίρι τον Κασάμι τώρα. Ναι. Και από ομάδες διαλυμένες. Σιών. Ποιος θα κατέβει τώρα να δει τον Κασάμι κάτω. Ενώ Γιάννη μου, ειλικρινά σου μιλάω. Αργός παίχτης. Αργός. Αργός. Να δούμε όμως κάτι βαρύ για να... Βαρύ κορμί, άσε, μπέρδεμα. Ωραία. Επειδή ξεκίνησαμε την κουβέντα με αφορμή τον Αραούχο και βλέπουμε πλάνα από την άφηξή του, είδαμε και την κάρτα πριν. Κώστα, θέλω ένα σχόλιο και μετά να δούμε με δεδομένη πλέον την επιστροφή του στα συστήματα που παίζει ο Καρέρα, που θα πλαισιωθεί. Οπότε ένα σχόλιο πρώτο και πάμε μετά σε κάτι. Ο Αραούχο είναι φορ. Δεν πάει να παίξει τα πλάγια. Εντάξει, μπορεί να είναι το κορμί, ας πούμε, στο στυλ του Βέλιου, του Κοβάσεβιτς, που είναι πιο ελαφρύς. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τα λέει ο Νίκος, 3 συμμετοχές στη Β' Εθνική Ισπανίας. Πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση έρχονται. Και με εγχείρηση στο γόνατο το καλοκαίρι, έτσι. Έλα. Και με εγχείρηση στο γόνατο το καλοκαίρι, λέω. Δηλαδή αυτοί όλοι που έρχονται, ή θα έχουν όνομα καλό και κουσούρι, ή θα έχουν, ξέρω εγώ, κάποιο ψυχολογικό, ή θα είναι αργοί. Δηλαδή αυτό που λέει ο Νίκος, το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται κανένας παιχταράς. Αργός ο ένας, ζαβός ο άλλος, με πρόβλημα ο ένας, ψυχολογικό ο άλλος, δεν τριπλάρει ο ένας. Θα πεις τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να κάνει κάτι καλό, ας πούμε, μπροστά στην επίθεση. Το θέμα είναι αν μείνει ο Ολιβέιρα εδώ, μείνει ο Αραούχο, ήρθε ο Αραούχο, μείνει ο Μάνταλος και ο Λιβάγια, που θα χωρέσουν όλοι αυτοί, είναι πολυτέλεια, για παράδειγμα, να αφήσεις έναν από αυτούς έξω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ωραία, ας δούμε δύο κάρτες που έχουμε ετοιμάσει στα δύο πιθανά στοιχήματα, λέω, είδες, συστήματα που παίζει ο Καρέρα. Είτε αφορά το 5-3-2, είτε αφορά το 4-3-3. Δεν χωράει μαζί όλοι. Εντάξει, εδώ πέρα είναι στο 4-2-3-1 με Μάνταλο, Δεκάρη, Αραούχο, από τη μία Λιβάγια, από την άλλη και Ολιβέιρα μπροστά. Δηλαδή ένα καρέ δυνατό, αλλά ο Κρίσης και ο Σιμόες τι θα μαζέψουνε από πίσω. Αυτό βέβαια είναι και 4-3-3, όπως μας το λέει και ο Νίκος, με τον Μάνταλο, τρίτο χαφ, έτσι. Και με τους πέντε, όταν παίζει δηλαδή με τρία στόπερ, είναι με Σβάρνα, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Μπακάκι, Λόπες, Κρίσης, Τσιμόες, Μάνταλο, Λιβάγια, Αραούχο. Εδώ έχουμε αφήσει εκτός τον Ολιβέιρα, γιατί δίδυμο μπροστά θα έχει, θα είναι Αραούχο, Λιβάγια, θα είναι Αραούχο, Ολιβέιρα.
Ναι. Ναι. Πιο καλό είναι αυτό. Αυτό. Έτσι βλέπω. Ναι. Βέβαια. Το καλό έχει κόφτες. Ναι. Ολιβέρη Αραγούσο. Τώρα Λιβάγια εκεί δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Στο άλλαξα γιατί. Γιατί μιλώντας με ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μου είπανε ότι αν είναι να βγει ένας από τους τέσσερις έξω, θα την πληρώνει μάλλον την Ήφη ο Μάνταλος. Αλλά το ερώτημα είναι, μπορεί να παίξει ο Λιβάγια δεκάρι για να έχει Αραούχο Ολιβέιρα μπροστά? Ποτέ. Άρα έχει Μάνταλο δεκάρι και διαλέγει μετά. Και θα βάλει κυνηγού. Αυτό, ναι. Κατάλαβα. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι καθώς πρέπει. Ο Μάνταλος εκεί, ο Αραούχο με το Λιβάγια. Αυτή τα είναι. Ναι. Και θα έχει ο Ολιβέιρα στον πάγκο. Παγκάκης Λόπες, ξέρω εγώ. Κρίστης Σιμώνας κόφτες. Και έχει και τρεις πίσω. Ναι. Τρεις πίσω. Και δύο μπακ, πέντε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άλλο, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι έτσι μια πρώτη απάντηση, πρώτη σκέψη, Κώστα, στο ερώτημα που έκανες. Εντάξει, είναι καλό όμως να μπορείς να έχεις μπροστά καλούς παίκτες και να αφήνεις έναν έξω. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ καλά κάνει και πήρε τον Αράουχο, αυτό βρήκε, με αυτά τα λεφτά αυτόν πήρε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ στα στόπερ έχει πελάτες μεγάλους. Δηλαδή, ναι μεν, μπροστά ήταν καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή αν ήταν να μου πεις εμένα, θα σου φέρω τον Αραούχο, θα μείνει ο Ολιβέιρα, αλλά διάλεξε Αραούχο και θα σε φέρω ή μια σέντερ μπακάρ σε αυτή την ΑΕΚ. Εγώ Γιάννη μου θα διάλεγα μια σέντερ μπακάρ, ναι. Να φτιάξω το πίσω. Δεν ξέρω ο Νίκος τι γνώμη έχει πάνω. Εντάξει, σε αυτό. Η αλήθεια είναι πως ο Τσιγκρίνσκι, ναι, εδώ και ένα χρόνο βγάζει τραυματισμούς. Ο Βράνιες είναι καλός, ο Οικονόμου θα παίξει με προστατευτική μάσκα γιατί έσπασε τη μύτη του τις προάλλες, αλλά τον παρατήρησε ο Νίκος και μας είπε ότι ο Οικονόμου έχει γίνει λίγο πιο στιβαρός και σε ταχύτητα, αλλά και, ναι, κυρίως έτσι. Έχει επιλογές. Αυτό που παρατηρώ στον Καρέρα, συγκριτικά με τους προκάτοχους του, είναι ότι αποφεύγει να έχει στην τριπλέτα τον Μπακάκη και τον είχε καθιερώσει ως δεξί μπακ. Καλό. Γιατί ναι. Πιο καλό. Πιο καλό αυτό, έτσι. Εκείνο ο Παγκάκης. Βράνιες Τσιγκρίσκης, ο Σβάρνας δεν θυμάμαι, αλλά... Οικονόμου όταν θα παίξει. Μπράβο. Οικονόμου, ναι, είναι καλή τριάδα αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Να πάμε στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε και την επισημοποίηση μεταγραφής του Ποντένσε στη Γουλφς. Τώρα... Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Μακάρι το παιδί να έχει την υγεία του να παίξει και μπάλα. Εάν θα μπορέσει. Πώς θα βάλει εκεί, Γιάννη? Πώς? Ποιος θα παίξει εκεί τώρα? Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει, γιατί και ο Εσπυρίτο Σάντο 5-3-2 παίζει. Όχι για τον Ολυμπιακό, λέω. Ξέρω ότι παίζει 5-3-2. Έρχεται ο Εμρέ Μόρ, θα τον δούμε μετά. Είναι ένας Τούρκος εξτρέμ στο ίδιο σωματότυπο, ίδιο σουλούπι με τον Ποντένσε, τριπλέρ. Βάζει γκολ. Πέρασε. Νάτος, θα το δούμε. Όχι, δεν βάζει. Από ό,τι βλέπω δεν βάζει. Δηλαδή στη Θέλτα, 33 παιχνίδια, 4 γκολ. Στην Ντόρτμουντ 12 μάτς 1 γκολ. Στην Νόρτζελαντ νωρίτερα 13 μάτς 2 γκολ. Στη Γαλατά που έπαιζε ως δανεικός, σε 12 μάτς δεν έκανε γκολ. Είναι 23 χρονών και ο Ποντένσε σε αυτήν την ηλικία είναι. Τα λεκουάλε που λέμε. Τον πάρει στον Ολυμπιακό. Ναι, θα υπογράψει αυτός. Ουσιαστικά, πιθανολογώ ότι θέλουν έναν παίκτη στο στυλ του Ποντένσε, δηλαδή τριπλέρ, γρήγορος, ναι, αλλά βλέπουμε ότι και αυτός... Δύσκολα σκοράρει. Ναι. Σωστός. Ναι, ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτός είναι. Να δούμε και τον Καφού. Είναι Πορτογάλος. Αμυντικός μέσος, ο οποίος ήρθε για να πλαισιώσει Μπουχαλάκη, Καμαρά, Γκιγέρμε, να καλύψει εκεί τις τρύπες στα χαφ. Είναι γλίγορος Γιάννη αυτός? Δεν έχω εικόνα, να πω την αλήθεια. Μπορεί να φάει το Μπουχαλάκη δηλαδή? Γιατί... Δεν έχω εικόνα. Αυτό που ξέρω είναι ότι έρχεται για να συμπληρώσει. Δηλαδή, αυτό που λέει η λέξη. Έτσι. 6 συμμετοχές φέτος στην Λέγκια έκανε. Πέρσι είχε γεμάτη σεζόν, 38 συμμετοχές, 6 γκολ. Δεν είναι λίγα για αμυντικό χαφ.
Και γεμάτες σεζόν. Γκυμαράες, 61 παιχνίδια σε 2 χρόνια. Λοριάν, 18 μάτς σε 1 σεζόν. Στη Μέντς, 10 μάτς. Στη Λέγκια, 38. Πέρσι και φέτος πρόλαβε να παίξει. Παίζει. Είναι παίζει. Έχει συμμετοχές. Ναι. Αυτός είναι άλλου τύπου. Παίκτης είναι χαφ, πιο πολύ στο τρέξιμο και στη δύναμη κλπ. Για να έχει επιπλέον λύσεις ο Μαρτίνς, εκτός από τον Καμαρά και τον Μπουχαλάκη και τον Γκυγέρμη. Θα τους δούμε στο γήπεδο εξάλλου. Εδώ εμείς απλά τους παρουσιάζουμε. Ήθελα απλά να ρωτήσω τον Νίκο αν πιστεύει ότι ο Μποντένσε, που τον έχει δει 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, μπορεί να σταθεί στη Γουλς και γενικότερα στην Premier League. Κοίταξε, εκεί είναι άλλο πρωτάθλημα, θα δούμε. Αλλά εγώ τι να δηλαδή, σου πω, να δούμε. Και ταχύτητα και δύναμη. Δυνάμεις, τρίπλα και σχοράρει. Ναι. Δεν σχοράρει. Mm-hmm. Στη Γουλς, για να δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε. Εδώ πάντως πήρε και το νούμερο 10. Είναι και εγώ περιμένω για να δω. Να τον δούμε στο πρώτο μάτς. Πώς θα πιάσει στην Αγγλία. Ναι, ναι. Ακριβώς. Τι έλεγες, Κώστα? Αν ήταν σκόρερ, θα χωρούσε σαν δεύτερος. Αυτός βέβαια παίζει 3-4-3. Δηλαδή 3-6-1. Δηλαδή παίζει με 3 πίσω, 2 back half, 2 κόφτες, 2 extreme και ένα 4. Ναι. Άρα μπορεί να παίξει πλάγιος μπροστά. Ναι, μόνο εκεί μπορεί να παίξει βασικά. Μόνο εκεί μπορεί να παίξει. Γιατί άμα τον πετάξει 5-3-2, δεύτερος φορ δεν σχοράρει, δεν παίζει. Back half δεν παίζει, half δεν παίζει στο κέντρο, οπότε θα έχει πρόβλημα. Όχι, να παίξει half στην Premier League ο Μποντένσε θα το... Με τίποτα. Θα το καταπιούνε ρε παιδιά, θα τον πατήσουνε. Αυτό λέω, δεν μπορεί. Μόνο το 3-4-3, αν παίξει πλάγιος μπροστά, και να παίζουν με ένα φορ τριπλέτα δηλαδή, με 2 χαφ. Ναι, μόνο και εγώ αυτό μπορεί να σταθεί. Θα τον δούμε. Η Γουλς παίζει ωραίο μάτς αύριο το βράδυ στο Old Trafford με τη Manchester United. Θα παίξει ο Μποντένσε, θα έχει δικαίωμα. Δεν έχω διαβάσει, δικαίωμα έχει, αλλά δεν έχω διαβάσει καν αν θα είναι αποστολή ακόμα. Θα είναι αποστολή. Θεωρώ ότι είναι νωρίς στις 2 μέρες να τον ρίξουν εκεί πέρα. Βέβαια, θα το θεωρώ ότι είναι νωρίς. Τα λιοντάρια μέσα. Θα το δούμε. Λοιπόν, είπαμε για τις 2 μεταγραφές του Ολυμπιακού. Η μία του Καφού είναι δεδομένη, ο Εμρέ Μόρο Τούρκος είναι πρώτο μπιλόν για να αντικαταστήσει τον Μποντένσε. Στο πλαίσιο αυτό, Νίκο, να πούμε ότι μεσοβδόμαδα πήγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με σίσο με την ομάδα του Ολυμπιακού στο Ίδρυμα Ελπίδα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, νομίζω τα 10 τελευταία έτη που είναι στον προεδρικό θόκο, που είναι στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να περάσουμε να δούμε το συγκεκριμένο το βίντεο και επιστρέφουμε. Για 14η χρονιά η οικογένεια του Ολυμπιακού πραγματοποίησε την καθιερωμένη της επίσκεψη στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, δείχνοντας για άλλη μια φορά την κοινωνική πλευρά του Συλλόγου. Τους παίκτες των Ερυθρολεύκων, το τεχνικό τίμα αλλά και τον ηγέτη της ΠΑΕ, κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, υποδέχτηκε η πρόεδρος του Ιδρύματος, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Έχει γίνει και αυτισμός και με αγωνία που περιμένουμε κάθε φορά και να ρωτιόμαστε. Θα έρθουν πριν τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα. Και το γεγονός είναι ένα, όπως εξηγούμε τον αγαπητό μου Βαγγέλη πριν, είναι ότι όλοι αυτοί, όλος αυτός ο ενθουσιασμός εκφράζεται πάντως στην απόσταση σε άλλες περιπτώσεις. Παρακαλάμε τα παιδιά, ελάτε σε αυτό, ελάτε σε άλλο. Όταν ακούσουν Ολυμπιακό, είναι πανέτοιμοι να κατεβούν ακόμα και αν είναι στον εντατική. Αυτό είναι πολύ λόγι πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι διαρκώς παρόν και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όπως σας είπα, συμπληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε 100, όπως θα ξέρετε, που εδώ ο πρόεδρος, ο Ραπτός Μαγγέλης, είναι ο ίδιος δότη, που πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό να τον αναφέρω κάτι πολλά. Να ξέρετε ότι καταφέραμε, η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα στον κόσμο με 3.000 δότες συμβατού να δίνουν ένα μυαλό γνωστό. Έχουμε καταφέρει να έχουμε 110.000 δότες, έχουμε καταφέρει να έχουμε 71 συμβατούς δότες, που πραγματικά είναι κάτι σημαντικό και κάτι άλλο που με κάνει περήφανη για την χώρα μου, είναι ότι αυτοί οι δότες ποτέ στις άλλες χώρες, ας πούμε, στις
της Ευρώπης. Μπορεί να δηλώσει κάποιος ότι είναι δότη, αλλά την τελευταία στιγμή δηλώνουν και δεν όχι. Δηλαδή, οι 71 λοιπόν δεν έχουν πει ποτέ ότι όλοι ήταν σύμφωνοι να δώσουν μήλο. Στην επιτυχία του λειτουργήματος της κυρίας Παπανδρεγιάννη, επί συλλόγου Ελπίδας προς τα παιδιά με καρκίνο, ότι από την αρχή που ξεκίνησε 30 χρόνια και να σας ευχηθώ να τα καθοστήσετε και να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό και το ίδιο πάθος να ασχολείστε με αυτό το λειτουργήμα και να συνεχίσετε τις επιτυχίες σας. Και όπως είπατε στην αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά να μπορέσουν να ζήσουν και να γιατρευτούν από αυτήν την αρρώστια. Τώρα έχετε φτάσει τα 3 στα 4 παιδιά και ο στόχος είναι 4 στα 4. Αυτό είναι κάτι κοινό που έχουμε, γιατί Ελπίδα και Ολυμπιακός έχουμε μάθει να είμαστε νικητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη ο κύριος Μαρινάκης προχώρησε σε μια μεγάλη δωρεά προκειμένου να ενισχύσει το έργο που κάνει εδώ και χρόνια η κυρία Βαρδινογιάννη. Και βεβαίως είναι εξόχως σημαντικό. Με τον προπονητή των Ερυθρολεύκων, κύριο Πέτρο Μαρτίνς, να σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Είναι αλήθεια πως αυτό που εμείς θέλουμε να βλέπουμε είναι αυτό που γίνεται μέσα στις 4 γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως κανένας δεν ασχολείται με το τι γίνεται μέσα στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν. Σε κανέναν που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν που εύχεται είναι πως επειδή από τη στιγμή που έχει έρθει στην Ελλάδα βλέπει πως δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, βλέπει πως δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη διαδικασία σε οτιδήποτε περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο, εύχεται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να συμβεί αυτό και να ξεκαθαρίσουν όλα τα πράγματα που αφορούν το εξωαγωνιστικό στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει ως τώρα, και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό που πραγματικά αρέσει στον κόσμο, τον αγώνα, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Είναι φοβερό. Με δικαίωσε και ο Μαρινάκης για τη χρόνια. Εγώ το λέω τώρα ότι είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Ολυμπιακό και είναι και άνθρωπος. Mm-hmm. Φανταστικός. Κάνει δηλαδή τόσο καλά σε φτωχούς, εκκλησίες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, Αγγλίες, παντού. Ναι. Είναι τρομερός. Και σαν άνθρωπος ο Θεός θα του δίνει χρόνια ζωής. Ωστόσο, όπως και στην οικογένεια Καρατζαφέρη τον Γίγαντα. Ωστόσο να πούμε ότι αυτή η κόντρα, η οικογένεια φοβερή, έχετε κάνει και εσείς τρομερά τέτοια πράγματα. Και με συγκινεί ιδιαίτερα, ας πούμε, που για τα παιδάκια αυτά, ναι, όπως μου είπες, στα 3 σώζονται τα 2. Στα 4 σώζονται τα 3. Στα 4 σώζονται τα 3. Και μακάρι μεγάλη να, δουλειά, μακάρι να φτάσει το ποσοστό 4 στα 4. Μπράβο. Μιλάμε για ζωές, δεν μιλάμε και για... Και να το πετύχουν 4 στα 4. Ναι, ναι. Και να γίνει χαμός. Χαμός. Λοιπόν, η κόντρα ωστόσο γιατί συνεχίζεται, έτσι. Ορίστε. Η κόντρα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ συνεχίζεται, γιατί είχαμε και την κοπή της πρωτοχρονιάς. Εδώ λέει ο Μαρινάκης, χειμερίδα, αυτός είναι ηγέτης, ο Μαρινάκης. Εμείς δεν εκβιάζουμε, λέει, ούτε διχάζουμε τον κόσμο, ούτε ζητάμε από παδούς μας να απειλούν βουλευτάς και να σπάνε γραφεία. Mm. Το μόνο που θέλουμε είναι να τηρηθεί νομιμότητα. Ναι. Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε, το έχουμε νομίζω αυτό το, μπράβο, απόσπασμα. Πάμε να το ακούσουμε και να το, μπράβο, δούμε και επιστρέφουμε. Τον ΠΑΟΚ και την πολυδιοκτησία η οποία σε όλα τα μέρη του κόσμου και σύμφωνα με την UEFA και τη FIFA απαγορεύεται ρητός εδώ και 3 περίπου μήνες. Το επιτελείο του Ολυμπιακού έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Μάζεψαν όλα τα documents τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει πολυδιοκτησία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ομάδας της Ξάνθης. Έγινε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές, αφού εξέτασαν όλο το φάκελο, το συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχει πολυδιοκτησία και ότι οι δύο ομάδες θα πρέπει να τιμωρηθούν και να αποκριθούν από το πρωτάθλημα. Όλα αυτά βέβαια θα πάρουν το χρόνο τους, αλλά αυτό που θα ζητήσω από εσάς είναι ότι όλο αυτό το ξεχνάμε. Δεν μας αγγίζει. Και ειδικά εσάς τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team, τον προπονητή μας,
όλους σας. Εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε είναι να κερδίσουμε τα μάτς, τα επόμενα μάτς μέσα στο γήπεδο και να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στο τι γίνεται γύρω από αυτή την υπόθεση. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε δυνατά, με πάθος, και ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος που το είδα αυτό σε ένα ντέρμπι την περασμένη Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν παίξατε με την ΑΕΚ, και πραγματικά είδα ότι όλοι σας παίξατε με ένα πάθος, αυτό φαινόταν να τελείωναν οι φάσεις, κάτι το οποίο δεν το είχα δει τόσο έντονα και σε προηγούμενα παιχνίδια, και αυτό πρέπει να συνεχίσετε και να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και στα play-offs και να πάρουμε πανηγυρικά το πρωτάθλημα, γιατί το αξίζουμε. Λοιπόν, πέταξε τα καρφάκια του και για τον ΠΑΟΚ, αλλά κάνοντας και αυτοκριτική, είπε και στους παίκτες: είδα πάθος με την ΑΕΚ, δεν το είχα δει σε προηγούμενα παιχνίδια. Κώστα, κρατά σημειώσεις, να σε ακούσουμε κιόλας. Κοίταξε, εδώ έχουμε δίκες, πολυιδιοκτησίες, στημένα παιχνίδια, δικαστήρια, και ο κόσμος έχει αποπροσανατολιστεί και ασχολείται με αυτά τα πράγματα περισσότερο από το χορτάρι. Και μάλιστα βγάλαμε και ποδοσφαιριστές να μιλήσουν, παλέμαχους, ποδοσφαιριστές εν ενεργεία, λέει, έχουμε πάψει να είμαστε πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές είναι οι νομικοί, οι δικαστές, οι δικηγόροι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα συλλαλητήριο χθες για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε η Μαρούπα σε μένα, κυρία Μαρούπα σε μένα το πρωί 8 με 10, δυναμίτησε το κλίμα προφανώς, γιατί εννοείται ότι είδα παρά την πίεση ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ. Η κατάσταση δεν είναι καλή, και εν ώψη του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα έχουμε ιδιαίτερο φανατισμό εδώ στην Τούμπα, ήδη η αστυνομία κάνει συσκέψεις εδώ στην αστυνομική διεύθυνση πώς θα πάρουν μέτρα. Μάλιστα σήμερα έμαθα από ένα ρεπορτάζ ότι έχουν μιλήσει με την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών να υπάρχει έξτρα ενίσχυση. Καταλαβαίνεις ότι είναι υψηλού κινδύνου το όλο σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ, άμα δούμε, να δούμε το αγωνιστικό του κομμάτι, ναι, και το ποδοσφαιρικό, δεν είναι στα καλά του. Εγώ τον φοβάμαι κάτω στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Να δηλαδή δούμε μια πιθανή εντεκάδα που έχουμε, δεδομένη την απουσία του Κρέσπο. Ο Κρέσπο πάει υποτροπή και θα μείνει ο Βαρέλα με τον Ίγκαρσον. Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε θα έχουμε Ίγκαρσον και Βαρέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αν έχουμε έτοιμη την εντεκάδα, να δούμε τι θα κατεβάσει ο Αμπέλ Φερέρα. Με Μάτος δεξιά, Γιαννούλη αριστερά, Μίσιτς, Ντόουγκλας στα χαφ, Πέλκα δεκάρι Λιμιό από τη μία, Βιερίνη από την άλλη, και Σφιντέρσκι. Πάλι εκτός ο Μπίσες Βαρέ. Ναι. Ο Μπίσες Βαρέ είναι παιχτάρα, αλλά είναι παλέμαχος. Δηλαδή, αργεί πολύ, πέφτει κάτω, αργεί να σηκωθεί, πέφτει στο δεύτερο μήχρονο η απόδοση. Το βάζουμε και σε πολλά μέτρα. Αν το παιχνίδι πάει σε έντονο ρυθμό, κουράζεται. Ναι. Είναι το σώμα του τέτοιο, μετά τα 31, είναι τα κορμιά αυτά, μας έχει πει και ο Νίκος, οι βαριές κατασκευές. Άμα δεν κάνεις και καλή ζωή, καλή διατροφή, δεν είναι όλα τα σώματα ίδια. Δηλαδή, ο Λεμπεγλέρας στα χαφ που έπαιζε στον Άρη στη Λάρισα, 45 χρονών παίζει μπάλα γάμα εθνική από στεγνός. Αλήθεια. Ο Πάβουλο μέσα. Αυτός είναι πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ βαρύ. Εν τω μεταξύ και ο Πέλκας δεν μπορεί να γίνει δεκάρι. Δηλαδή χώνεται σαν δεύτερο σεντερφόρ, δεν μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να τη μοιράσει, να τη δώσει, να τριπλάρει. Δεν τα έχει αυτά. Δεν είναι μεγάλου βεληνικούς παίκτης. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέχωρα από την τακτική, θα ρωτήσω μετά τον Νίκο, αλλά όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όλα αυτά που γράφονται, όλα αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, μπορεί να έχουν επισμώσει τον ΠΑΟΚ και να πει: εγώ είμαι ο πρωταθλητής, θα κατέβω στην Αθήνα να κάνω διπλό και να το πολεμήσω στο γήπεδο, ή μπορεί να τον έχουν επηρεάσει, ή τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Τι να τον επηρεάσει. Εσύ ο ΠΑΟΚ έχει διαφορετικό. Τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι να πει. Όλα αυτά που έχουν συμβεί τώρα με τις τιμωρίες, με τις εφέσεις κλπ. Ότι πάνε να του πάρουν το πρωτάθλημα στα χαρτιά κλπ.
Στα χαρτιά δεν σταματήσανε, τι. Όχι, όχι, δεν σταματάνε. Παίζουν κανονικά. Θα προκύψει μια αφαίρεση βαθμών, λογικά. Μάλιστα. Ναι. Θα δει, άμα είναι νόμιμη. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα κατέβει, θα παίξει. Να κάνει το παιχνίδι του, ε. Τον Πανιακό, βέβαια. Κορόιδο είναι. Βέβαια, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, να τα δώσει. Γιατί όλα. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε ξανά. Και βαθμούς να το αφαιρέσουν. Ναι. Πρέπει είναι ζωή θάνατος το παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε και οι αφαίρεσεις βαθμούς να υπάρξει, υπάρχουν τα play-off. Και υπάρχει και το μάτσι Ντούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που και εκεί θα φανεί. Μπράβο, αρκετά που θα γύρει πλάστιγκα. Να δούμε και δύο πιθανές εντεκάδες νομίζω έχουμε του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που για πρώτη φορά έχει και 4 σερί νίκες, έχει χτίσει δηλαδή ένα δικηφόρο σερί. Εδώ με Πούγκουρα, Σέγκεφελτ, Γιώχανσον, Ινσούα, με ένα 4-3-3 Ανουάρ, Δόνης, Κουρμπέλης, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνης, Μακέντα. Εδώ είναι σε περίπτωση που επιλέξει να έχει πολύ κόσμο στα χαφ. Σφιχτός. Και να πάει πιο σφιχτά, γιατί και ο Ζαχίντ... Ποιο παιχνίδι έπαιξε με 4 χαφ, ποιο ήταν, θύμισε μου. Με τον Ατρόμητο, το 3-0. Ορίστε. Έκανε και φάσεις. Ναι. Και με την μπάλα ψηλά και έβγαζε φάσεις πολλές. Του βγήκε. Ναι, και να δούμε και το άλλο που είναι το πιο κλασικό του συνήθως με Ινσούα, Πούγκουρα, Σέγκεφελτ, Γιώχανσον, Κουρμπέλη, Δόνη, τον Άγκη που έχει πάρει μεταγραφή τον Ούγκρο τον Εκστρέμ, Χατζηγιοβάνη απ' την άλλη, Ζαχίν Δεκάρη και Μακέντα Σεντερφόρ. Να πούμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν τρεις φορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αφού έχουμε και κύπελο και νομίζω ότι το πρώτο μάτς μεθαύριο για το πρωτάθλημα θα μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Έτσι. Εντάξει, το κύπελο είναι ιδιαίτερο. Κύπελο ο ΠΑΟΚ το πήρε δύο φορές. Τώρα τον ενδιαφέρει πιο πολύ το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, πιο προσιτό στόχος για τον Παναθηναϊκό που είναι χρόνια χωρίς έναν τίτλο. Για να δείξει ότι έχει κάνει και μία πρόοδο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εμείς τώρα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και δούμε και πολλά και από τον διεθνή χώρο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ο Αμπέλ Φερέιρα γνωρίζει όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και μίλησε στους ποδοσφαιριστές του προκειμένου αυτοί να μείνουν συγκεντρωμένοι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Εμείς δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε ό,τι γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Η δουλειά μας είναι μόνο μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Τόσο η επαγγελματική δουλειά στην προπόνηση, όσο και στους αγώνες. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η διοίκηση. Ο Πορτογάλος τεχνικός στη συνέχεια μίλησε για το ντέρμπι με τους πράσινους. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε στα τελευταία παιχνίδια. Γιατί μπροστά μας υπάρχει ένα δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες. Γνωρίζω πως έχετε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε την Κυριακή τον Παναθηναϊκό και να παραμείνουμε στους στόχους που έχουμε βάλει μαζί από την αρχή της σεζόν. Ο Φερέιρα καταστρώνει τα πλάνα του με τον Πορτογάλο να έχει συγκεκριμένες επιλογές. Στο τέρμα και στην άμυνα δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι με τον Μάτος να επιστρέφει έχοντας εκδείξει την τιμωρία του. Ωστόσο, μεσοεπιθετικά ίσως υπάρξουν αλλαγές με τον Πορτογάλο να αποφασίζει τόσο για το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, όσο και για τις θέσεις της επίθεσης, υπολογίζοντας και τον ΑΚΠΟΜ. Από εκεί και πέρα, επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕΠΑΟΚΑ λίγο μετά την δημόσια τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Ειρήνης Μαρούπα ότι υπήρξε γραμμένη από πριν η εισήγηση που γνωμοδοτούσε τον υποβιβασμό του δικεφάλου του Βορρά. Το σκεπτικό της εισήγησης της αλληλοσπαραζόμενης ελεγχόμενης επιτροπής Σαβγενάκη αγνοείται από τις 27 πρώτου, αν και σήμερα η δίκη για τα στημένα παιχνίδια έχει διακοπεί, οπότε φανταζόμαστε ότι υπάρχει χρόνος για την νομική υπηρεσία του Ολυμπιακού να το συντάξει. Η κυρία Μαρούπα κατήγγειλε γραπτός και δημοσίως ότι ο Αρκούδης ήρθε με έτοιμη γραμμένη εισήγηση με τη λέξη υποβιβασμός. Πλέον μετά τα πέναλτι μαϊμού της συμμορίας έχουμε με κάθε επισημότητα και απόφαση Αρκούδα. Ποιος έδωσε έτοιμη γραπτή εισήγηση στον Αρκούδη, μήπως συμμετείχε και ο ίδιος σε νυχτερινές επισκέψεις για γνωμοδοτήσεις. Τέλος, με παλμό και χιλιάδες κόσμο, πάνω από 10.000 περίπου να συμμετέχουν, πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Λευτέρη Αυγεννάκη μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Νίκο, να πω, ξέχασα στην αρχή, η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στη σελίδα του Νίκου Αλέφαντου στο Facebook και ήδη χωρίς κάποια έτσι κοινοποίηση ή ειδοποίηση έχετε μπει πολλοί κόσμος και ευχαριστούμε γι' αυτό. Νίκο. Εγώ θέλω να πω, υπάρχουν αυτά που λέω, είναι τρομεροί γιατροί και όλος ο κόσμος έχει και τους δικούς τους. Αλλά εγώ λέω, check-up καρδιολογίας ή καρδιολόγος. Πες το Χλωροκώστας, φανταστικός στον image. Εκπληκτικός καρδιολόγος. Δηλαδή εγώ τον εβάζω μέσα στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη. Τρομερός. Το Νίμης, Αδοντής, Χλωροκώστας. Στα δύο όλα, φοβερός, τα πάντα. Τι θα σου δώσει, τι πρέπει, όλα. Από την άλλη πλευρά, ουρολόγος είναι Σπύρος Μαρτίνης, η ASO General. Τρομερός. Θα πας εκεί, θα σε εξετάσει, χωρίς να αισθανθείς πόνο πουθενά, τίποτα όλα. Ουρολογία καταπληκτικός είναι, Σπύρος ο Μαρτίνης. Μετά είναι για τη μέση. Ανθρώποι υποφέρουνε. Άμα αποτύχει μια τέτοια εγχείρηση, πας εμείς σαν άπρος. Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος, πλατεία Μαβίλης, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, απέναντι είναι η ταμπέλα του. Θα τον δείτε. Φοβερός. Εκπληκτικός δηλαδή, τι να σου πω. Πας εκεί, βγαίνεις 100% υγιέστατος. Μακάρι και όλοι οι άλλοι να είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πω αυτούς που έχω εμπιστευτεί. Σιούνας, Παναγιώτης, είναι ορθοπαιδικός, εκπληκτικός. Θες να πάρεις, πες το, γιατί... Αίμα, να πάρεις το αίμα. Είναι η Λάμπρου. Φανταστική. Είναι απέναντι από τον Άριο Πάγο, απέναντι. Και μετά, πάμε στα αυτοκίνητα. Θες να πας σε Κόμβος, όλα αυτά. Το μεγαλύτερο κταίο είναι Κόμβος, κταίο στο Μαρούσιο και Ραντώνης, στο Δαχτυλίδι. Το μεγαλύτερο, φανταστικό, τέλεια μηχανήματα, γρήγορη εξυπηρέτηση, φοβερή και ποτέ δεν πέφτουνε σε λάθος. Είναι ο Κυραντώνης ο διευθυντής, φοβερός σαν άνθρωπος, όλα και γρήγορη εκτέλεση. Δεν αργείς, φεύγεις, κάνεις κταίο Κόμβο στο Μαρούσι, δεξιά όπως πας, στο Δαχτυλίδι. Μετά, είναι... Κοντρότσος. Όπο. Αμερικάνικη εταιρεία. Φανταστικός. Θα πάρεις επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, θερμενόμενες ζώνη, όπου αμερικάνικη εταιρεία, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, στα Σκόπια, Γιάννης Κοτρότσος. Εδρεύει στην Κατερίνη. Και ασύλληπτος, εκπληκτικός και σαν άνθρωπο. Ναι. Αλλά έχουμε και τα κολαγόνα, Και πάμε, ναι, έχουμε κολαγόνο, Αμέ, αμέ. Έχουμε το κολαγόνο τρομερό. Και ένα καινούριο, ναι. Body Relief. Relief. Ναι. Body Relief. Είναι φοβερή αλυφή για όλο το σώμα. Σε ξεκουράζει, σε φτιάχνει, σε κάνει νέο, εκπληκτικό. Το προσέξετε, ορίστε. Body Relief. Ναι. Και κολαγόνο. Έτσι. Και μετά θέλω να πάμε ποδοσφαιρικά. Καστιγιό. Μπράβο, ναι. Ποδοσφαιρικά. Στον Καστίγιο που πέρασε από τον Ολυμπιακό τρομερός, προχθεσινή φημερίδα του Φωτός είναι, ναι. Και έχει κάνει ένα άρθρο εκπληκτικό, ναι. Αναφέρει στον Ολυμπιακό γενικά, ήταν ο Τζοβάνι, Συμπέχτε, ο Γεωργάτος, Άτζας, Τζόρτζεβιτς, όλοι αυτοί, και με τον Μπάγεβιτς δεν μπορούσε να παίξει, είχε μεγάλα προβλήματα και λέει, ισχύει ότι ο Αλέφαντος σου είχε δώσει κρίσιμες συμβουλές. Και λέει, ναι, όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Προπονητής ήταν, όλοι ξέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά μόλις μείναμε πίσω από τον Παναθηναϊκό και επειδή τον είχαμε εκτός έδρας στη Λεωφόρο, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το είχαμε χάσει σχεδόν πριν έρθει ο Αλέφαντος. Ήταν ο Μπάγκεβιτς. Ναι. Προπονητής αυτός άγγιξε το θαύμα. Όταν οι άλλοι αρνούνταν να αναλάβουν τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και την ηλικία του. Κάναμε μόνο νίκες στο πρωτάθλημα. Μαζί του και μία ισοπαλία στη Λεωφόρο με ομοδάρα τότε ο Παναθηναϊκός και με ένα λάθος του διαιτητή, του Δούρου. Ναι.
Και λέει εδώ, έχει δίκιο που λέει ο Αλέφατος για τον Τούρκο. Και κάτι ακόμη, θα ήθελα να γράψεις. Μου χρέωσαν ότι όταν έπαιζα στον Άρη, είπα ότι ο κόσμος του Άρη είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό και τους έλεγα ότι εκεί, ότι είμαι Ολυμπιακός. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ο καλύτερος λαός στην Ελλάδα. Το έχω πει και στους Παοξίδες μέσα στην Τούμπα. Πιο δύσκολος αντίπαλος της Βυσνερών, Κυριάκος του Παναϊκού κτλ. Ναι. Δηλαδή, μεγάλη δουλειά ο Καστίγιο. Και κοίτα και φωτογραφία που σου βρήκαμε, Νίκο. Βέβαια. Φοβερός. Μπράβο. Έτσι. Αέρινος παίκτης. Στη μέση και εκεί τα χρόνια είχα να δω που βρίσκεται, ναι, όλα. Και το έγραψε το πώς ολόκληρη κατεβατό σελίδα. Μπράβο του. Και γιατί τα λέμε, λίγοι ήτανε, τα παραδέχονται. Μπράβο. Ήτανε εκπληκτικό αυτό και δίκαιο. Ναι. Λοιπόν, τι σας έχω τώρα. Πάμε λίγο... Λίγο ατρόμητο. Ατρόμητο. Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Ναι, ατρόμητο ΣΑΕΚ. Προσπαθεί ανασύνταξη επιχειρήσεων στον Ατρόμητο, καθώς οι περιστεριώτες έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Σήμερα συγκεκριμένα ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Εδώ ενδιάμεσα αντιμετωπίζει τον Άρη για τον Κύπελλο. Και Άρη Κύπελλο. Αλλά επειδή είναι σιδερένιος ο Ατρόμητος, ναι, Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, κάνουν τρομερή δουλειά οι 30. Ναι. Αυτή τιμή, ηθική, με γήπεδα, στάδια, εστιατόρια όλα. Θα πάνε δυνατά. Σκληρός αντίπαλος. Διαβάσαμε ότι μπορεί να κατηφορήσει ο Λαμπρού για τον Ατρόμητο. Ναι, γιατί ο Λαμπρού δεν παίζει. Τώρα δεν τελευταία πήγε... κάτι παίζει, ναι. Βάζει το Λιμιό εκεί. Ναι. Ο Λιμιό το βάζει γρήγορος, δεν τριπλάρει όμως. Και στον γκολ δεν είναι τόσο εύκολος όσο ο Λαμπρού. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι ο Λαμπρού είναι πιο... Ενασμένα και είναι εκρηκτικός πιο πολύ. Δηλαδή, αν τρέξει, ας πούμε, ο Λιμιός με τον Λάμπρου 50 μέτρα, 60, θα φύγει ο Λιμιός πιο μπροστά λίγο. Άμα τρέξουν 15 μέτρα, θα φύγει ο Λάμπρου. Είναι πιο εκρηκτικός και πιο τριπλαδόρος και πιο γκολτζής. Θα έχει ενδιαφέρον, είναι... αν κατηφορήσει τον Ατρόμητο, να δούμε τριάδα, να δούμε τριάδα Λάμπρου, Μανούσο και Βέλιο μπροστά. Είναι καλή τριάδα. Θα είναι ωραία τριάδα. Ο Ατρόμητος, κατά την άποψή μου, έτσι όπως τον βλέπω, έχει center back βαλούτες. Αργούς, ψηλούς, χαμηλά τους περνάς. Εκεί νομίζω ότι εκεί αν έκανε μια κίνηση ο Ατρόμητος, έπρεπε να κλείσει την τρύπα εκεί πέρα. Κατά την άποψή μου. Ναι, αλλά ναι, μπροστά είναι πεφταράδες είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ακόμα και ο Ούμπιντες στην ηλικία που είναι όσο παίζει, πολύ καλός. Λοιπόν, Μουσούλα της επανήλθε. Εντάξει. Ενσικουλού είναι η αδυναμία σου και λοιπά. Ενσικουλού είναι η αδυναμία μου. Πάμε τώρα λίγο να εκτός των σύνορων. Είχαμε μεσοβδόμαδα εξαναβολή σε αγώνα για την Premier League. Η Liverpool θα λέγαμε ότι πλέον κερδίζει και από συνήθεια. Κέρδισε και την West Ham με 2-0. Πλέον είναι στο συν 19. Έχει εκτοξευτεί. Έκανε το πρωτάθλημα να μην το βλέπουμε, ρε Γιάννη. Ορίστε. Μας έκανε λίγο το πρωτάθλημα το αγγλικό, λίγο... Όχι, το βλέπεις, γιατί αν εξαιρέσεις τη Λίβερπουλ, όλοι οι άλλοι από κάτω, όλοι τους βαράνε όλους. Λοιπόν, Άλισον, Φαντάικ, Γκόμες, Άρνολντ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Γουινάλντουμ, Τσάπερλέιν, Σαλάχ, Μανέ και Φιρμίνιο. Νομίζω ότι δεν έπαιξε ο Μανέ και έπαιξε... Οριγή. Αλλά τέλος πάντων δεν παίρνω όρκο. Αυτή είναι η κλασική παράταξη, το 4-3-3, η εντεκάδα που βάζει. Εδώ είναι το 1-0 ή καλύτερα το 0-1 έγινε με πέναλτι από τον Σαλάχ, ο οποίος και αυτός σπάνια αστοχεί. Τα πέναλτι εκτελεί και ο Μανέ. Και το 0-2 είναι το πιο ωραίο γκολ, είναι στο 52ο λεπτό με τον Τσάπερλέιν. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Νίκος στις προάλλες, συγγνώμη, ότι τα χαφ της Λίβερπουλ μπαίνουν κάθετα και σκοράρουν. Άλλη φορά είναι ο Χέντερσον, τώρα ήταν ο Τσάπερλέιν. Είναι πολύ καλή. Το έχουμε ξαναπεί, ο Τσάπερλέιν στην Arsenal έπαιζε εξτρέμ, τώρα τον έβαλε στον άξονα και πετάγει, για να έχει... Για να φεύγει γρήγορα από, ναι, πίσω. Ναι. Και καλή τριάδα μπροστά, με πόδια... Ανάποδα. Δηλαδή, ανάποδα. Mm-hmm. Ο Μανέ είναι έξω δεξί πόδι, παίζει εξ αριστερά για να τριπλάρει και να σουστάρει.
από αριστερά, ο Σαλάχ από δεξιά. Ο Φιρμίνιο έχει βελτιωθεί πολύ καλά. Ο Χέντερσον βγαίνει πολύ στον γκολ. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή ομάδα και παίζει πολύ καλά το 4-3-3 ο Κλοπ. Εγώ θα το λέω και ας κουράζω, γιατί είσαι ο πρώτος που μας είχες πει πρόσεξα τη Λίβερπουλ και ο Κλοπ έχει φέρει μια διαφορετική πίεση. Μπράβο. Από αυτή που ξέραμε. Αλλά η ερώτηση μου είναι άλλη. Βλέπεις, Νίκο, την Λίβερπουλ σε αυτά τα χρόνια που ζούμε να χτίζει μια αυτοκρατορία, δηλαδή σε Champions League και Αγγλία, για κάποια χρόνια να είναι στην κορυφή, ή χρειάζεται μεταγραφές για να κρατηθεί? Δεν λέω για το στυλ. Παίζει μια εντεκάδα. Ίδια. Συνέχεια. Ναι. Αυτή είναι η πλάκα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αυτή η εντεκάδα είναι που παίζει συνέχεια. Θα μπορέσει να τραβήξουν όλα. Δεν έχει τόσα λεφτά, ναι, να πάρει να κάνει. Δεν ξέρω. Άμα ήταν, ξέρω εγώ, Arsenal, άμα ήταν Manchester United, άμα ήταν, θα έκανε παπάδες. Mm-hmm. Θα παίρνε παίχτες. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, έχει μείνει εκεί. Θα δούμε. Όλες οι ομάδες καταχρεωμένες είναι. Δάνεια παίρνουν και κάνουν τις μεταγραφές. Εντάξει. Αλλά μπορεί και ο Κλοπ να θέλει συγκεκριμένους παίκτες που να του κουμπώνουν εδώ. Μπορεί, ναι, ναι. Αυτός τώρα έτσι θα πάει. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Θα το δούμε. Κώστα, τι λες? Υπομονή. Κοίταξε, η Λίβερπουλ τη βλέπεις. Είναι δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει το φαντεζί χαφ, έχει ένα έντονο στοιχείο στο παιχνίδι της, πίεση. Ταιριάζει η πλάγη εξτρέμ με ανάποδα πόδια για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι αυτό που μας είπε ο Νίκος, ότι μπαίνουν κάθετα οι τρεις οι μαχητές χαφ της. Και το άλλο το πολύ σημαντικό είναι ότι το πλάτος που παίρνουν οι μπακ είναι για τους καλύτερους μπακ στον κόσμο. Ειδικά για τον Ρόμπερτσον, ο οποίος φέτος είναι λίγο ψηλοπεσμένος, πολύ ανεβασμένος άλλος ο πιτσιρικάς. Οπότε είναι στα σύγχρονα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μόνιμα 4-3-3. Ναι, μόνιμα. Βέβαια εδώ ότι είναι μόνιμα 4-3-3 του βγαίνει, γι' αυτό δεν το αλλάζει. Δεν βάζει, ας πούμε, κάποια στιγμή το κάνει 4-2-3-1. Πετάει μέσα τον Οριτζή στα πλάγια ή τον Ζακίρι, το βάζει στην πίσω γραμμή. Δεν κάνει πάντως. Δεν την πειράζει την ομάδα του. Πάντως δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να κάτσει ο Νίκος να την μελετήσει και να μας έλεγε πώς μπορείς και αν μπορείς να την αντιμετωπίσεις ως αντίπαλος αυτή τη Λίβερπουλ και αυτή την πίεση που κάνει. Κοίτα, αυτοί έχουν ένα καλό. Ότι όταν πάνε μπροστά, λέμε, έχουν κατέβει όλοι, έτσι, εδώ, και είναι μέσα στην περιοχή και έχουν ανέβει και όλοι αυτοί επάνω, πολλές ομάδες που αμήνονται, λέμε τώρα, 1-2-3, οι άλλες οι ομάδες, 1-2-3, αμήνονται. Πολλές ομάδες, όταν εδώ παραδείγματος χάρη, αυτός πάρει την μπάλα, έτσι, και τρέξει αυτός να τον κλείσει, αυτός δεν φεύγει να πάει να καλύψει εδώ. Ναι. Μένουν εδώ και πιέζουν. Μήπως την ξαναπάρουν την μπάλα. Mm-hmm, mm-hmm. Να μπουν ένα σχολείο. Ναι. Το έχουν αυτό, ναι, το κρατάνε. Ναι. Μόνο όταν φύγεις από εκεί και φεύγεις ελεύθερος από εδώ, είναι αναγκασμένοι να γυρίσουν, να οργανωθούν. Αλλιώς, εδώ άμα χάθει την μπάλα και πάνε να την παίξει εδώ, σε ξαναπιέζουν πως την πάρουν να πάνε κατευθείαν σε δεύτερη φάση. Και αυτό είναι που σε κουράζει και περισσότερο όταν αμήνες, έτσι. Ακριβώς. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί δεν θα την πάρω την μπάλα στην κατοχή μου, θα κάνει μέτρα πίσω, οπότε θα πάρω τις ανάσες μου να αργωνωθώ κι εγώ. Είσαι ότι αν τη χάσω ξανά και από την αρχή. Και έχουν όμως αυτή την έκρηξη. Ναι. Έχουν την ταχύτητα, Σαλάχ, Μανέ. Ο Φιρμίνιο καλά κινείται. Τα γύρω-γύρω. Ναι. Και το Χέντερσον που έχει. Ας είναι, έχει αυτό, αλλά έχει την ταχύτητα, έχει την γρηγοράδα να πεταχτεί, ναι, να γίνει και τέταρτος. Δεν θέλει να είναι. Να την κερδίσουν την πάρα. Δεν τον νοιάζει τον Κλοπ να είσαι στο 10 στην τακτική. Σε χαφ τον νοιάζει να έχει αντοχή και ταχύτητα. Αυτό θέλει, κατάλαβες. Ναι. Όπως είναι εντυπωσιακό και το πώς έχουν συνοχή και οι γραμμές, γιατί σε αυτό που μας έχεις διδάξει, Νίκο, είναι χαρακτηριστικό ότι και οι γραμμές και τα χαφαλική άμυνα δεν ανοίγουν. Όχι. Γιατί μετά. Βέβαια, πας, πάνω τους χρειάζεσαι. Ναι. Είναι φοβερή. Δηλαδή είναι, παίζουν και την ώρα που μπαίνουν μέσα, βλέπεις, και να είναι και έτσι, έτσι, και να είναι έτσι. Είναι έτοιμοι για οργάνωση έξω και 4-2 έξω, αν βγουν αυτό, οι άλλοι με αντεπίθεση. Αυτό. Γιατί στα δικά σου χρόνια αυτό που δίδασκες ή διδασκόσουν από άλλους προπονητές αφορούσε την επίθεση
Άντε και τη μεσαία γραμμή. Τώρα εδώ πρέπει και η άμυνα. Δηλαδή πρέπει όλες οι γραμμές να είναι κοντά. Κοντά είναι. Αυτή είναι πολύ καλή. Αυτό. Ποτέ δεν είναι, μένουν πίσω από αυτή. Ναι. Γιατί αλλιώς κάνεις κενό από μόνος σου. Άντε, μπράβο. Πες μου, Κώστα. Θέλω να ρωτήσω τον Νίκο για το center forward. Ναι. Αυτοί παίζουν με τον Φιρμίνο. Ο Φιρμίνος δεν είναι ο κλασικός forward. Το βλέπουμε να βγαίνει πολύ από την περιοχή, να παίρνει την μπάλα και να κάνει κατά κάποιο τρόπο το δεκάρι και να βάζει μέσα το Σαλάχ και το Μανέ. Δηλαδή κάνει κάποια πράγματα τα οποία μέσα στο παιχνίδι ωφελούν τους πλάγιους εξτρέμ να μπουν πιο πολύ μέσα, ή θα πρέπει να πάει η Λίβερπουλ αργότερα μελλοντικά σε ένα πιο καθαρό αιμοφόρ. Αν η Λίβερπουλ χρειάζεται ένα καθαρό αιμοφόρ ή αν ο Φιρμίνιο ακριβώς με το στυλ που παίζει εξυπηρετεί το στυλ του κλόμπους. Ο Φιρμίνιο φέτος έχει ανέβει. Επειδή έχει κάνει και 10 γκολ. Πάει καλά. Ναι. Έχει ανέβει. Ναι. Και πιο γρήγορος. Α, όχι μόνο τα γκολ του εννοείς. Βέβαια, ναι. Κινείται πιο γρήγορα όλοι. Ναι. Αυτοί το παίζουν τέλειο. Ναι. Τι άλλο σέντρεφορ να πάρεις. Ναι. Δηλαδή να έχει σέντρεφορ πολύ γρήγορο ή να είναι... Κολόνα. Δηλαδή ο Μανέ, ο Σαλάχ και άλλος Μανέ ή Σαλάχ τρίτος μπορεί να βγάλουν τη δουλειά. Ο Φιρμίνο είναι και ψηλός. Ναι. Τα σέντρεφορ πρέπει... Είναι βελτιωμένος ο Φιρμίνο. Και είναι και πιο δυνατός. Δεν είναι ψηλός στο κεφάλι, ναι. Δεν έχει ψεγάδι τίποτε. Το παίζει ωραία, είναι φίνη. Τι να πάρεις άλλο σέντρεφορ. Πες μου εσύ ένα σέντρεφορ τρομερό που είναι στην Ευρώπη. Ποιος είναι, μόνο ο Ρονάλντο μα είναι, ναι. Και ο Μέση. Αυτοί δύο είναι τα κεφάλια θα κάνα τη διαφορά. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Που κάνουν τη διαφορά. Κατά τα άλλα, και ο Μέση δεν μπορεί να παίξει. Εκεί. Και σέντρε μπορεί να παίξει. Θα παίξει κάτω η μπάλα, σου κάνει τη ζημιά, αλλά μπορεί να τον κλείσουν δύο-τρεις. Θέλει να έρχεται και λίγο από πιο έξω, όπως Σαλάχ, ο Μανέ, και να μπαίνουν να βρίσκουν. Άλλωστε, παραδοσιακά, παιδιά, άμα δεν σου κάνει και γκολ με το κεφάλι το σέντρε φόρ σου, τι να το κάνει έτσι. Μπράβο. Οπότε. Έτσι. Είναι καλά, είναι ανεβασμένο τώρα. Κώστα, ο Φιρμίνιο είναι ανεβασμένο. Και εμένα δεν μ' άρεσε, τον έβλεπα αργό, τον έβλεπα έτσι, αλλά τώρα έχει τον ανέβει, έχω ανεβασμένο. Έχει και έκρηξη, είναι στο 1,81, δεν έκανε άντερ εκεί, αλλά έχει και άλμα, έχει και γι' αυτό έκρηξη. Παίρνει και φεύγει, έχει ναι. Κάνει 26 νίκη, πόσα έχει κάνει. Γκολ. Όχι, σε νίκες. Α, σε νίκες. Η Λίβερπουλ, τα εξαρρώσει. Έχει κάνει 15 σερνίκες στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, 14-15 και είναι έτοιμη ένα χρόνο. Και σκέψου, το έχει πάρει το πρωτάθλημα τώρα. Ναι, το έχει πάρει. Δύσκολα το χάσει. Όχι, δεν το χάσει, το έχει πάρει. 19 βαθμούς. Το πήρε. Λοιπόν, 16 βαθμούς μπροστά. 19. 19 από τη Manchester City και από κάτσα. Ναι, έτσι. Μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, να δούμε αν μιμηθούν το στυλ της Liverpool και άλλες ομάδες, ειδικά στην Αγγλία. Πάμε να δούμε Manchester City. Manchester United 0-1, ημιτελικός για το Link Up της Αγγλίας ήταν αυτός. Η City παρά την ήττα της προκρίθηκε και θα παίξει στο τελικό του Link Up την Aston Villa. Αναβιώνουν για την Aston Villa εποχές προ-δεκαετιών. Εδώ ναι. Έχω μια παρατήρηση. Ναι, το έπαιξε έτσι. Σε δραματική κατάσταση. Ναι. Έβλεπα χτες φοβερά πράγματα. Για πες. Δηλαδή, τους έχει δώσει ο Guardiola. Ναι. Να παίζουν κατοχή μπάλας. Χάνανε παράδειγμα και κάνανε κατοχή μπάλας. Ναι. Ο σέντρε μπακ στον δίπλα, στον μπακ, ο μπακ στο σέντρε μπακ, στο χαφ ο σέντρε μπακ, ο χαφ στο σέντρε μπακ, στον άλλο χαφ, στον άλλο από εκεί. 20, δηλαδή αηδία εκείνη την ώρα να είχαμε γάφωνο. Ναι. Πω, δεν ξυπνά, δε κοιμάσαι. Δηλαδή μιλάμε κότε βακλήσε τηλεόραση. Και πάσα. Και έχανε. Και έχανε. Έχανε. Δηλαδή, τι κάνεις αυτή την κατοχή. Έχει τρέλα με την κατοχή ο Γκουαρδιόλα. Τι κατέβασε. Κατέβασε τρεις πίσω. Τίποτα τρελά πράγματα. Σου λέω, Γιάννη μου, η κατοχή. Ναι. Εγώ δεν πήγα εκεί. Ναι. Η κατοχή γέλαγε το γήπεδο. Τι να σου πω. Δηλαδή, κάνα κατοχή αυτή εδώ. Εδώ κοίτα. Έζησαν. Οι άλλοι τους περιμέναν εδώ, λέμε πάματος χάρη. Ήταν εδώ αυτοί. Αυτοί και κάνα κατοχή. Χάναν αυτοί από αυτούς, τη Manchester ναι. Manchester City έχανε και κάνανε. Πάσα. Πάσα εδώ, σε αυτόν, σε αυτόν, σε αυτόν. Σε αυτόν, εδώ πάλι. Εδώ, εκεί, εδώ. Όχι, πάνε. Το κεφάλι σου. Πότε ρε θα πάτε. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Και λέω κάτσε να το πω αύριο. Έτσι. Λοιπόν, η United, δούμε πώς την κατέβασε ο Solskjaer. Έχει κάνει και καλή μεταγραφή.
πήρε τον Μπρούνο Φερνάντες από τη Σπόρτη Λισαβόνας και λογικά θα τον δούμε αυτόν αύριο κόντρα στην Γουλς. Αν έχουμε και την εντεκάδα της Manchester United, να δούμε πώς παρατέξει την ομάδα του ο Ole Gunnar Solskjaer. Δεν βλέπετε, ρε Γιάννη, η United. Και εδώ, ο Solskjaer το έχει κατεβάσει αρκετές φορές αυτό το 5-3-2 και το έχει κατεβάσει και ακριβώς όπως το λέει ο Νίκος. Δηλαδή με ένα δεκάρι και δύο μπροστά. Μπιζάκα, Williams που είναι και γρήγοροι οι ακραίοι. Τον Σο, ο οποίος είναι αριστερό μπακ, τον είχαν αριστερό εξτρέμ. Μαγκουάιρ που είναι εκεί πολύ πάνω, θερίο. Ντίλ και καλός. Λίντελοφ το ίδιο. Έχει Φρεντ, Μάτιτς, Κόφτες. Το Λίγκαρντ να δεκαρίζει κάπως. Και του λείπει βέβαια ο Ράσφορντ, παίζει ο πιτσιρικάς, ο Γκρίνγουντ, 17 χρονών, 18, με το Μαρσιάλ. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτοί στερούνται εκεί. Μπροστά. Μαρσιάλ είναι δύσκολο στο γκολ. Ναι. Και ο άλλος, ο αυτός είναι 17 χρονών. Στερούν. Είναι ο Ράσφορντ τραυματίας. Αυτό είναι. Αυτός είναι όλα τα λεφτά. Τρομερός ο Ράσφορντ. Όταν είναι αυτός, δεν είναι καλά η Manchester United. Ναι. Αλλά πρέπει να πάρει κι άλλο ένα κυνηγό με τον Ράσφορντ. Θα κάνουν καλύτερα. Θα ήταν ωραίο αν έστω και στα 38, εάν ο Ιμπραήμοβιτς δεν πήγαινε Μίλαν και πήγαινε εκεί. Ο Ιμπραήμοβιτς, αν δεν πήγαινε Μίλαν και πήγαινε εκεί. Με Ράσφορντ, ναι, να το βλέπαμε αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία του Solskjaer με τον Μπρούνο Φερνάντες. Χαφ, έτσι. Και λογικά θα παίζει στο 10. 65 εκατομμύρια λίρες η μεταγραφή. Θα τον δούμε και αυτόν. Και να κλείσουμε με λίγο Ιταλία. Ίντερ Φιωρεντίνα, Κόπα Ιταλία. Προκρίθηκε η Ίντερ, η οποία έπαιξε με Γκοντίν, Ρανόκια, Μπαστόνι, Καντρέβα, τον Άσλε Γιάνγκ που τον πήρε για να του καλύπτει πότε το δεξί άκρο, πότε το αριστερό σε αυτό το 5-3-2. Κόντε. Κόντε, βέβαια. Βεσίνο, Μπαρέλα, Σάντσες. Είδαμε και αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να παίξει εκεί ο Σάντσες, βέβαια. Ο παλιός της Άρσεναλ. Εδώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση. Ναι. Για τον Παντελίδη, στον Ατρόμητο. Ναι. Όπου πάει, ό,τι κάνει, 4-3-3 ή 4-4. Παίξε ένα 5-3-2. Ορίστε, το παίζουν οι ομάδες. Ξύπνησε ο Σόσχερ να πάει να παίξει 5-3-2 τώρα. Ή ο Γκουαρντιόλε και εσύ κάθεσαι εκεί με τον Ατρόμητο τώρα και με έχεις και ρεσβάνει όταν παίζουν όλοι αυτοί δεμένοι. Να έχεις τρεις στόπερ, δύο μπακ, τρία χαφ, δύο κυνηγούς. Δηλαδή έχεις δύο κυνηγούς, παραδείγματος χάρη το Μανούσο και το Βέλιο. Και το Βέλιο. Ένας χαφ άμα βγει τρίτος. Ούμπιντες. Ο Ούμπιντες, μπράβο, να βγει τρίτος. Ναι. Και έχεις και δύο χαφ από πίσω. Και ένα μπακ να κάνει πλάτος ή από τη μία ή από την άλλη. Ή τα δύο μπακ και μετά να κλείνουν. Κάνεις Κυβρακίδη. Παπάδες θα κάνεις. Κυβρακίδη. Να παίξεις Κυβρακίδη. Μπάλα. Κυβρακίδη καλές. Ζέκια. Λοιπόν. Έχει υλικό εκεί. Έχει. Παίζει, κάθεται. Ως πότε θα σ' ανεχθούν και έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα προγνωστικά. Εγώ, με συγχωρείς, μια παρένθεση που κάνω. Ναι. Μας ακούνε. Ναι. Μια παρένθεση. Και τον Παντελή τον είχα στην προοδευτική. Χρόνια. Αν πήγαινε έτσι όπως πήγε. Εγώ στην προοδευτική πήρα τον Ντάγκα, πήρα τον Γιαννόπουλο, ψηλά παιδιά και βάζω λίπερο τον Γιάννη, στον Αγγελόπουλο. Τον Αγγελόπουλο, ναι. Που είναι τώρα στον άνθρωπο. Μπακ δεξί τον Πάντο, μπακ αριστερό τον Αμπελά, τον Παντελίδη Χαφ, εδώ Κόφτης ωραίος, θα κινηθεί στη μέση. Αρτζάκερ είχα. Το Σύριο, ε. Μπράβο, Αρτζάκερ. Μετά πέταξα μπροστά, ήταν ο Προτάσοφ. Προτάσοφ. Με το... έναν άλλον. Θα τον πει ώρα, θα το θυμηθεί ο Ραπτό. Ραπτό, τον ξένο μπροστά, τον κοντό, που έπαιζε μαζί... Αλμανίδης. Αλμανίδης ήτανε. Όχι, ο Αλμανίδης ήταν γρήγορος. Όχι, όχι. Ο Αρτζάκερ ήταν χαφ. Ναι. Ο Αρτζάκερ ήταν δεκάρι. Ναι. Τον άλλον το Σύριο που είχε μωρέ μπροστά. Προτάσοφ. Προτάσοφ ο ένας. Και τον άλλον, ναι, το μπράβο. Θα θυμηθούμε, εντάξει, τώρα κολλήσαμε και δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν. Ένα καλό γρήγορο είχαμε. Αφάς. Είχε και ένα Μπαρτόλο το οποίο τον έφυγε. Ένα μαύρο. Νίκο, τον είχε στον Αφάς. Τον Αφάς τον είχε. Ο Αφάς. Όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε challenge. Πάμε προγνωστικά. Να τα σημειώσουμε. Αλμανίδης μαζί με Προτάσοφ. Μπράβο. Λοιπόν.
Βόλος, Λαμία. Αλέφαντος μιλάει. Όχ. Βόλος, Λαμία. Ναι. Χι. Χι. Ραπτόπουλος μιλάει. Ήρθε η ώρα, Βεός, Άσο. Άσο. Εγώ θα... Πάντα καλός. Εγώ θα πάω χι. Ωραίο. Όφι, Λάρισα. Όφι, ΑΕΛ. Άσο, ε. Ναι. Άσο. Ραπτόπουλε. Κι εγώ Άσο. Κι εγώ. Κι εσύ Άσο. Θα πάρω κι εγώ Άσο. Ολυμπιακός, Ξάνθη. Άσο από ημίχρονο. Όπως είμαι και ημίχρονα τώρα. Λοιπόν, Ραπτό. Άσο και over. Άσο και over. Εγώ θα πάρω το ημίχρονο. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό, εννοείται έτσι. Άρης Πανιώνιος. Άσο. Άσο. Κώστα. Χι2. Χι2. Ναι. Είσαι πάνθυρας και δεν το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ πάω με τη λογική, άσο. Κάνανε μαθολογικές. Άμα μου σχολιάζει, θα τελειώσω αύριο. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Νίκος. Άσο. Άσο. Κωστή. Χι. Χι. Θα τα γραφάνες έκανε ο Πανετολικός. Θα πάρω κι εγώ χι, μ' αρέσει ο Πανετολικός. Ατρόμητος ΑΕΚ. Χινάρι θα το βάλω. Θα το βάλεις το χινάρι. Κωστή. Χινάρι 1-1. Χινάρι κι εσύ, ε. Εγώ ρε παιδιά, θα με συγχωρέσει το βλέπω και προς το διπλό το βλέπω. Κάνα 0-1. Εντάξει, θα πάρω εγώ ένα διπλό για να μην βάζουμε τα ίδια. Ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χι2 το βλέπω. Χι2 το βλέπει ο Νικός. Κώστα. Άσο. Ξέρω, ρεθυρίο. Άσο, πτώματα είναι, δεν τις βλέπεις, περπατάνε. Άντε, εγώ άσο χι. Εγώ άσο χι. Λοιπόν, αυτά είναι για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα στις 6.30. Μπράβο. Αύριο έχουμε Bet Weekend 4.30 κανονικά. Να είστε καλά.